Με τη χάρη του Χριστού θα διαβάσουμε από τις πράξεις των Αποστόλων, πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο ΚΒ, 22 κεφάλαιο, σελίδα 985. Πράξεις των Αποστόλων, σελίδα 985 και κεφάλαιο ΚΒ. Άνδρες, αδελφοί και πατέρες, ακούσατε με απολογούμενον τώρα προς εσάς. Ακούσατε δε ότι οι ελάλοι προς αυτούς στην εβραϊκή διάλεκτον έδειξαν περισσότερα ανησυχίαν και είπεν: «Εγώ είμαι άνθρωπος Ιουδαίος γεγεννημένος εν Ταρσό της Κιλικίας, ανατεθραμένος εν τη πόλη ταύτη παρά τους πόδας του Γαμαλιήλ, πεπαιδευμένος κατά την ακρίβεια του πατροπαραδότου νόμου, ζηλωτής όλων του Θεού, καθώς πάντες είστε σήμερον, ώστις κατέτρεξα μέχρι θανάτου ταύτην την οδόν, δεσμεύων και παραδίδων εις φυλακάς άνδραστε και γυναίκας, καθώς και ο αρχιερεύς μαρτυρεί σε με και όλων των πρεσβυτέριων, παρά των οποίων και επιστολάς λαβών προς τους αδελφούς επορευόμενης εις Δαμασκών, δια να φέρω δεδεμένους εις Ιερουσαλήμ και τους εκεί όντας δια να τιμωρηθώσιν. Ενώ δε ο διπορών επλησίαζον εις την Δαμασκόν περί την Μεσηβρίαν, εξέφνης ίστραψε περί εμέ, φως πολύ εκ του ουρανού και έπεσον εις το έδαφος, και άκουσα φωνή λέγουσα προς εμέ: Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις; Εγώ δε απεκρίθην: Τι είσαι, Κύριε; Και είπε προς εμέ: Εγώ είμαι Ιησούς ο Ναζωραίος, τον οποίον εσύ διώκεις. Οι όντες δέμετε μου το μεν φως είδον και κατεφοβήθησαν, την φωνή όμως του λαλούντος προς εμέ δεν ήκουσαν. Και είπον: Τι να κάμω, Κύριε; Και ο Κύριος είπε προς εμέ: Σηκωθείς, είπαγε, εις Δαμασκόν, και εκεί θέλει συλλαληθεί περί πάντων όσα είναι διορισμένα να κάμεις. Και επειδή εκ της λαμπρότητος του φωτός εκείνου δεν έβλεπον, χειραγωγούμενος υπό τον όντων μετεμού ήρθον εις Δαμασκόν. Ανανίας δε της άνθρωπος ευσεβής κατά των νόμων, μαρτυρούμενος υπό πάντων των εκεί κατοικούντων Ιουδαίων, ήλθε εν προς εμέ και σταθείς επάνω θέν μου μη είπε: Σαούλ, αδελφέ, ανάβλεψον. Και εγώ ότι αυτή ώρα ανέβλεψα εις αυτόν. Ο δε είπεν: Ο Θεός των πατέρων ημών σε διόρισε να γνωρίσεις το θέλημα αυτού και να είδεις τον δίκαιον και να ακούσεις φωνήν εκ του στόματος αυτού, διότι θέλεις είστε μάρτης περί αυτού προς πάντα στους ανθρώπους τον όσα είδες και ήκουσας. Και τώρα τι βραδύνεις; Σηκωθείς, βαπτίστητη και απολούσθητη από των αμαρτιών σου, επικαλεστείς το όνομα του Κυρίου. Αφού δε υπέστρεψα εις Ιερουσαλήμ, ενώ προσευχόμην εν το ιερό ήλθον εις έκσταση και είδον αυτόν λέγοντα προς εμέ: Σπεύσον και έξελθε ταχαίως εξ Ιερουσαλήμ, διότι δεν θέλουσι παραδεχθεί την περί εμού μαρτυρία σου. Και εγώ είπον: Κύριε, αυτή εξεύρουση είναι ότι εγώ εφυλάκιζον και έδερον εν τες συναγωγές τους πιστεύοντας εισέ, και ότε χύνεται το αίμα στεφάνου του μάρτυρός σου και εγώ ήμην παρών και συνεφώνουν εις τον φόνον αυτού και εφύλατον τα ημάτια των φωνευόντων αυτών. Και είπε προς εμέ: Είπαγε, διότι εγώ θέλω σε εξαποστήλεις έθνη μακράν. Και μέχρι τούτου του λόγου οίκουον αυτών. Τότε δε ύψωσαν την φωνήν αυτών λέγοντες: Σήκωσον από της γης των τιούτων, διότι δεν πρέπει να ζει. Και επειδή αυτοί εκράβγαζον και ετίναζον τα ημάτια και έριπτον κονιορτών εις τον αέραν, ο χιλίαρχος προσέταξε να φερθεί εις το φρούριον και παραγγείλας να εξεταστεί δια μαστίγων, δια να γνωρίσει δια ποιαν αιτίαν εφώναζον ούτω κατά αυτού. Και καθώς εξύπλωσεν αυτόν δεδεμένον με τα λωρία, ο Παύλος είπε προς τον παρεστώτα εκατόνταρχον: Είναι τάχα νόμιμον σε εσάς άνθρωπον Ρωμαίων και ακατάκριτον να μαστιγώνετε; Ακούσας δε ο εκατόνταρχος υπήγε και απήγγειλε προς τον χιλίαρχον λέγον: Βλέπε τι μέλης να κάμεις, διότι ο άνθρωπος ούτως είναι Ρωμαίος. Προσελθόν δε ο χιλίαρχος είπε προς αυτόν: Λέγει μισή, Ρωμαίος είσαι; Ο δε είπε: Ναι. Και απεκρίθη ο χιλίαρχος: Εγώ δια πολλών χρημάτων απέκτησα ταύτην την πολιτογράφηση. Ο δε Παύλος είπε: Και αλεγώ εγεννήθην Ρωμαίος. Ευθύς λοιπόν απεσύρθησαν από αυτού οι μέλλοντες να βασανίσωση αυτόν. Και ο χιλίαρχος έτι εφοβήθη, γνωρίσας
ότι είναι Ρωμαίος, διότι είχε δέσει αυτόν. Αμήν. Είμαστε γύρω στο 58 με 60 μετά Χριστό, που σημαίνει 10 χρόνια πριν έρθει η καταστροφή της Ιερουσαλήμ, ο λαός Ισραήλ διαλυθεί, βασανιστεί με τρόπο απόλυτα άγριο από τον Τίτο και τους Ρωμαίους, και ο Απόστολος Παύλος 10 μέρες πριν το τέλος της Ιερουσαλήμ, δεδεμένος στο πνεύμα του, προσήλθε γνωρίζον ότι θα τον συλλάβουν, θα τον φυλακίσουν, θα τον βασανίσουν, αλλά δεν θα τον σκοτώσουν, γιατί στη συνέχεια πρέπει να πάει μέχρι τη Ρώμη. Εξήλθε νικών δια να νικήσει. Δεν πήγε για να θανατωθεί, αλλά πήγε με απόλυτη και πλήρη οδηγία Πνεύματος Αγίου για να κηρύξει στους συμπατριώτες του, τους Ισραηλίτες, τώρα το Λόγο του Θεού, ώστε να είναι ο Λόγος του Θεού και προς σωτηρία εις τους πιστεύοντας και προς μαρτυρία εις τους απειθούντας. Και το κήρυγμα του Ευαγγελίου από τον Απόστολο Παύλο ξεκίναγε πάντοτε με την ομολογία του. Όταν λοιπόν συνελήφθη και ο Χιλίαρχος προστάτευσε τη ζωή του από το αγριεμένο πλήθος των Ισραηλιτών για να τον λιτζάρουνε, τότε βρήκε την ευκαιρία να κάνει, όχι φοβισμένος ούτε κρυμμένος, γιατί δεν πήγε για να τον θανατώσουνε, πήγε για να τους κηρύξει. Εάν, αδελφοί αγαπητοί, δεν είχε αυτό το πνεύμα ο Απόστολος Παύλος, ακόμη θα τρέχει και θα κρυβότανε. Αλλά δεν στηριζότανε ότι θα μπορέσει να τους αντιμετωπίσει αυτός, δεν στηριζότανε στην δύναμή του, αλλά στηριζότανε στην υπεράσπισή του από τον Κύριο, η οποία ήταν προσδιορισμένη, δεδομένη και αδύνατον να μην εκπληρώνεται. Αφού ο Κύριος τον έδεσε με το πνεύμα του το Άγιο και τον απέστειλε, ερμηνεύοντας απολύτως ότι βάσανα και δεσμά και ταλαιπωρίες θα συναντήσει στα Ιεροσόλυμα. Και όταν βρέθηκε και βρήκε την ευκαιρία, όταν βρέθηκε εκεί και βρήκε την ευκαιρία, έκαμε την ομολογία του, η οποία δεν είναι τίποτα περισσότερο από αυτό το μήνυμα το οποίο ο Θεός μας έδωσε. Ότι πριν ακόμη γνωρίσει τον Χριστό, με δυνάμεις δικές του, με χαρτιά και εξουσία από τους αρχιερείς, τους αξιωματικούς του λαού Ισραήλ, με μεγάλη συνοδεία και δύναμη, σαν έναν άλλον Ιεροβοάμ, πήγε να συναντήσει και να εχμαλωτήσει τους αδύναμους Ναζωραίους, τους αδύναμους χριστιανούς στη Δαμασκό, και να τους φέρει για να τους βασανίσουμε. Η βεβαιότητα της επιτυχίας του σχεδίου του μέσα στην καρδιά του απόλυτη. Η αδυναμία των χριστιανών πλήρης. Αλλά ποτέ δεν γίνεται τίποτα άλλο εκτός από το θέλημα του Θεού. Και ο Θεός του έδωσε τη δυνατότητα και την ισχύ και την εξουσία να πάρει συνοδεία, να πάρει χαρτιά, έγγραφα εξουσίας και να πάει στη Δαμασκό. Γιατί? Γιατί σε εκεί, σε εκείνη την πλήρη δύναμη ανθρώπινη του και εξουσία ανθρώπινη του, ο Κύριος θα τον πλησίαζε για να τον ταπεινώσει. Γιατί έβλεπε πρόθεση αγαθή. Όχι για να τον κρίνει, αλλά για να τον ευλογήσει. Γιατί ναι μεν χρησιμοποιούσε ανθρώπινες δυνάμεις σε παράβαση του Λόγου του Θεού, αλλά το έκανε με αγαθή συνείδηση, καρδιά καθαρή και πρόθεση αγαθή. Και ο Θεός εκείνο που θέλει, και είναι και ένα ακόμη μήνυμα που σήμερα θέλει ο Θεός να μας δώσει,
είναι ότι εξετάζει με λεπτομέρεια. Και αυτός είναι ο μόνος που μπορεί και διακρίνει και διαβάζει και ερευνά καρδίες και νεφρούς. Εξετάζει με μεγάλη ακρίβεια την πρόθεση του ανθρώπου. Όχι τα λάθη του, ούτε και τις ενεργειές του ακόμη. Ούτε και την υπερηφάνεια του ακόμη. Την πρόθεση του. Και οδηγεί τα πράγματα έτσι, ώστε να φέρει τον άνθρωπο με την αγαθή πρόθεση στη μεγάλη ευλογία. Και θέλω να το πω καθαρά, όπως μου είπε ο Κύριος. Εάν η πρόθεσή σου είναι αγαθή, μη λογαριάζεις τα λάθη σου. Και αγαθή πρόθεση είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Επίκειται στη ζωή σου η μεγάλη ευλογία, έστω και αν περπατάς οδό απολύτως λανθασμένη. Ξεύρει ο Κύριος να ελευθερώνει τους ευσεβείς εκ του πειρασμού. Ξέρει ο Κύριος να μεταβάλει τα πράγματα υπέρ των ανθρώπων που έχουν αγαθή πρόθεση και ξέρει να διδάσκει και ξέρει να αποκαλύπτει και ξέρει να κάνει τα πάντα. Και έτσι πριν ακόμη εισέλθει στη Δαμασκό συνέβη η ευλογημένη αυτή ενέργεια του Θεού προς τον Σαούλ τον Μέγα Διώκτη. Φως υπερβαίνουν τη λαμπρότητα του ηλίου, ετύφλωσε αυτόν και αυτός ο πανίσχυρος έπεσε κάτω παντελώς αδύναμος. Και δεν έφτανε η πτώση του απάνω από το άλογο του, αλλά ακούστηκε και η φωνή του Χριστού, τον οποίον θεωρούσε απατεώνα και ψεύτη και πεθαμένο. Άκουσε τη φωνή του Χριστού ζωντανό, Άγιο και αληθινό Θεό. «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με διώκεις? Είναι σκληρόν να κλωτσάς καρφιά». Και αμέσως ο Σαούλ, είναι αυτό που είπαμε πριν λίγο, άλλαξε πορεία, λογική, σκέψη, εξήτηση. Ποιος είσαι Κύριε εσύ τον οποίον εγώ διώκω? Εγώ διώκω αυτούς τους αιρετικούς, τους απατεώνες. Εγώ είμαι ο Ιησούς που αναστήθηκα. Και η τέλεια αλλαγή, πες μου λοιπόν τώρα εσύ Κύριε τι πρέπει να κάνω. Βρήκε την ερώτηση που θέλει ο Θεός, στην οποία ευαρεστείται ο Θεός. Πες μου Κύριε εσύ τώρα τι πρέπει να κάνω. Και ο Ιησούς του είπε πήγαινε στη Δαμασκό, περίμενε εκεί και θα σου αποκαλυφθεί, θα σου λαλυθεί τι πρέπει να κάνεις. Και βρέθηκε μόνος του εγκαταλελειμμένος, τυφλός, να νηστεύει και να προσεύχεται για τρεις ολόκληρες ημέρες. Και σε αυτές τρεις μέρες τον επισκέπτει ο Κύριος και του λέει, Σαούλ, θα έρθει κάποιος μαθητής μου, Ανανίας το όνομά του, θα προσευχηθεί για σένα, θα ανοίξουν οι οφθαλμοί σου, θα συγχωρεθούν οι αμαρτίες σου και θα πληστείς Πνεύματος Αγίου. Και τώρα ο Σαούλ έχει μια ελπίδα ότι ο λόγος του Κυρίου σε αυτόν είναι αλήθεια. Αδερφέ, το πιστεύεις αυτό? Ότι ο λόγος του Θεού είναι αλήθεια σε σένα? Δεν είναι στους άλλους, γιατί έχω ακούσει. Για όλους τους άλλους είναι, εμένα με ξέχασε ο Κύριος. Όχι. Όσο πιο ξεχασμένος είσαι, τόσο πιο ένδοξη θα είναι η παρουσία του Θεού και η ευλογία του Θεού. Αν εσύ πει σήμερα, Κύριε πες μου τι θέλεις να κάνω, με απόφαση και πρόθεση να κάνεις ακριβώς αυτά που θα σου πει ο Κύριος. Ακριβώς όμως. Και πράγματι την τρίτη μέρα ανοίγει πόρτα, μπαίνει κάποιος, Ανανίας μαθητής, ο οποίος μάλιστα
Ο Απόστολος Παύλος βεβαιώνει ότι ήταν άνθρωπος ευσεβής κατά τον νόμο, μαρτυρούμενος υπό πάντων των κατοικούντων εκεί Ιουδαίων, και όταν τον πλησίασε του είπε «Σαούλ, αδελφέ μου». Ήταν ένας από αυτούς που θα κυνήγαγε και θα συλλάμβανε και θα αιχμαλώτιζε ο Παύλος, που τώρα όμως αυτός τον πλησιάζει με αγάπη. «Ο Κύριος με έστειλε». Αυτός τον οποίον συνάντησε στο δρόμο, γιατί αποφάσισε ο Θεός των πατέρων μας, των πατέρων σου και των πατέρων μου, των πατέρων μας, να γνωρίσεις το θέλημα του Θεού και να ακούσεις τη φωνή εκ του στέματος του Ιησού Χριστού και να είσαι μάρτυρας του Ιησού Χριστού σ' όλη σου τη ζωή, όλα όσον είδες και άκουσες. Και ο Απόστολος Παύλος, γονατιστός μπροστά στον Ανανία, ταπεινωμένος, τυφλός, περιμένει τον αδελφό του να έρθει να προσευχηθεί για αυτόν. Και προσευχήθηκε, και όσα λέπια πέσαν από τα μάτια του, και ανοίχθηκαν οι οφθαλμοί του, και βαφτίστηκε εν Πνεύματι Αγίω και Πυρή, και σε λίγο πήγε στην εκκλησία την κοντινή και βαφτίστηκε και εν ύδατι, εν το ονόματι του Χριστού εις άφεση αμαρτιών. Από εδώ και πέρα τώρα μια καινούρια ζωή, αλλά και καινούρια λογική ξεκινάει για τον Απόστολο Παύλο. Βρίσκεται στην Αραβία για 3 χρόνια. Γιατί πήγε εκεί? Τώρα πια όχι μόνο οδηγείται, αλλά διοικείται και από το Πνεύμα το Άγιο. Και εκεί, αφού 3 χρόνια ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, πού? Στην προσευχή του, στο ταμείο του, του δίδαξε το Ευαγγέλιο, του το αποκάλυψε. Όταν ολοκληρώθηκε η εκπαίδευσή του, του λέει τώρα πήγαινε. Και πήγε στα Ιεροσόλυμα, και εκεί, γνωρίζοντας πια το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και είναι θαυμαστό, αδερφοί αγαπητοί, ότι το κήρυγμα του Ευαγγελίου στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία έγινε από ανθρώπους που γνώριζαν την Παλαιά Διαθήκη, γιατί αν δεν γνωρίσεις την Παλαιά Διαθήκη δεν μπορείς να κηρύξεις το Ευαγγέλιο του Χριστού. Με μεγάλη παρησία και δύναμη και χαρά και ενθουσιασμό αρχίζει να κηρύττει στα Ιεροσόλυμα. Όμως ο Κύριος τον επισκέπτεται και του λέει «Σήκω και φύγε, θα σε συλλάβουν και θα σε σκοτώσουν εδώ». Και εκφράζει την άποψή του και τη γνώμη του: «Μα Κύριε, δεν ξέρεις καλά τα πράγματα. Εδώ όλοι με ξέρουν ότι ήμουν διώκτης. Όλοι θα ακούσουν το κήρυγμά μου». Αλλά ο Κύριος του λέει «Φύγε, φύγε. Φύγε, γιατί εγώ θα σε στείλω σε έθνη μακράν». Και πράγματι κινδύνευσε, αλλά απεστάλλει και πήγε στην πατρίδα του, στην Ταρσό. Και εδώ αρχίζει η πορεία του Αποστόλου Παύλου, η οποία είναι πορεία εκπαίδευσης, αύξησης και δυνάμεως Πνεύματος Αγίου. Στην αρχή οι μαθητές άκουγαν ότι ο κάποτε διώκτης είναι κήρυκας του Ευαγγελίου. Το πρώτο λοιπόν που έγινε ο Απόστολος Παύλος εκπαιδευόμενος από τον Ιησού Χριστό ήταν κήρυκας Ευαγγελίου. Τίποτα περισσότερο. Το Ευαγγέλιο που του είχε διδάξει ο Χριστός, αυτός το ομολογούσε και το κήρυτε. Πού? Όπου βρισκότανε, όπου τον οδηγούσε ο Θεός. Αλλά ο Θεός δεν είχε προσδιορίσει τον Απόστολο Παύλο για να είναι μόνο κήρυκας του Ευαγγελίου. Γι' αυτό κάποια στιγμή εκεί στην Ταρσό έρχεται ο Βαρνάβας και του λέει «Έλα, έλα να πάμε στην Αντιόχεια, γιατί ο Κύριος εκεί εργάζεται έργο και μου είπε να έρθω να σε καλέσω». Καταλαβαίνει πια ότι αυτή η πρόσκληση δεν είναι από τον Βαρνάβα, αλλά είναι από τον Κύριο. Και εκεί τον βλέπουμε για ένα ολόκληρο χρόνο, τον Απόστολο Παύλο, να έχει αυξηθεί στα πνευματικά και μαζί με άλλους 4, εν συνόλο 5,
διδάσκαλοι και προφήτες λάτρευαν τον Θεό με νηστείες και προσευχές. Τον βλέπουμε λοιπόν τώρα διδάσκαλο. Ο Κήρυκας προήχθη, συγχωρέστε με για την έκφραση, γιατί στην πραγματικότητα δεν είναι προαγωγή αυτό, αλλά είναι μεγαλύτερη δουλεία. Και από Κήρυκας ευαγγελιστής δηλαδή έγινε και διδάσκαλος. Ένα χρόνο ήταν διδάσκαλος. Προφήτη δεν τον βλέπουμε πουθενά να έγινε. Και αφού πέρασε ένας χρόνος, το Πνεύμα το Άγιο απευθυνόμενο σε όλη την Εκκλησία τον ονομάζει Απόστολο. Πέρασαν περίπου 7 χρόνια εκπαίδευσης. Τα πρώτα, αν δεν κάνω λάθος, 3 χρόνια στην Αραβία ήταν διδασκόμενος το Λόγο του Θεού. Για κάποιο χρονικό διάστημα ήταν κήρυκας ευαγγελιστής, για ένα χρόνο ήταν διδάσκαλος και μετά το Πνεύμα το Άγιο λέει χωρίσατε εις εμέ τον Βαρνάβα και τον Παύλο για το έργο που εγώ τους έχω εκλέξει και προσδιορίσει. Και από το 44 μέχρι το 58 που είμαστε εδώ, ο Απόστολος Παύλος είναι, ο Σαούλ είναι πλέον Απόστολος Παύλος. Τώρα πια δεν έχει δική του γνώμη. Δεν λέει Κύριε δεν ξέρεις καλά, εγώ θα κηρύξω. Αλλά όπου πηγαίνει αφήνει το Θεό να τον οδηγεί. Ξεκινάει για την Ασία, τον εμποδίζει το Πνεύμα το Άγιο. Πάει για τη Μυσία, τον εμποδίζει το Πνεύμα το Άγιο. Και φτάνει σε αδιέξοδο με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου κάτω στην Τροάδα. Και εκεί τώρα τι θα κάνουμε, μας έστειλε ο Κύριος για αυτό το μικρό χωριουδάκι? Και η απάντηση είναι όχι, ο Κύριος σας έστειλε για την Ευρώπη. Παίρνει απέναντι. Πήγε στους Φιλίππους, πήγε Θεσσαλονίκη, πήγε Βέρεια, πήγε Αθήνα, πήγε Κόρινθο. Πάντοτε διοικούμενος από το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά πότε, αφού πέρασαν από τα 37 του χρόνια μέχρι να γίνει 44, περίπου 7 χρόνια εκπαίδευσης, σκληρής και στα φυσικά και στα πνευματικά, να μάθει ότι έχει τη δυνατότητα να εξέρχεται νικών και διανανικήσει μόνο όταν διοικείται από το Πνεύμα το Άγιο, μόνο όταν προσεύχεται εκεί στο ταμείο του, απολαμβάνοντας και τη συγχώρεση και την ευλογία και την αποκάλυψη, και μόνο όταν αποδέχεται το θέλημα του Θεού κατά πάντα στη ζωή του, δηλαδή όταν έγινε αληθινός δούλος. Αληθινός δούλος, χωρίς τίποτα δικό του, χωρίς καμία επιθυμία δική του, χωρίς καμία θέληση δική του και χωρίς καμία απόφαση δική του. Κάποια αδελφή σήμερα είπε δεν πιστεύω ότι το έχει πραγματοποιήσει, ανέ δόξα στο Θεό. Αλλά κάποια αδελφή είπε είμαι απελπιστικά εξαρτημένη από σένα. Και εκείνη τη στιγμή χτύπησε η καρδιά μου. Κύριε, κάνε μας δούλους και δούλες. Πραγματικά, αποκλειστικά εξαρτημένους από σένα. Αμήν, αδερφοί. Αποκλειστικά εξαρτημένους από σένα. Αυτό το αίτημα, αν το λέγαμε και το λέμε, η απάντηση του Κυρίου θα ήταν σκληρόν πράγμα η ζήτη σας. Όπως όταν πήγε ο Ελισέ και είπε στον Ηλία θέλω να μου δώσεις διπλάσια μερίδα Πνεύματος Αγίου, και ο Ηλίας του είπε σκληρόν πράγμα η ζήτη σας, αλλά σε λίγο θα έρθει ο Κύριος να με παραλάβει, αν τον δεις θα το λάβεις. Και μόνο οι καθαροί την καρδία βλέπουν το Θεό. Το ίδιο θα μας έλεγε και εμάς ο Θεός.
σκληρόν πράγμα η ζήτη σας. Αν δεις το Θεό στο ταμείο σου και στη ζωή σου, θα το λάβεις. Αλλά για να το δεις το Θεό χρειάζεται αγώνας καλός. Τίποτα δεν γίνεται αυτομάτως έτσι. Κανένας δεν έγινε Απόστολος έτσι. Αλλά ο αγιασμός, η αποστολή, η εκπαίδευση είναι προϊόν χρόνου, αποτέλεσμα της ευνοίας του Θεού και έργων της διδασκαλίας του Ιησού Χριστού. Με μία προϋπόθεση, ότι ο Θεός, πρέπει να το γνωρίζουμε όλοι μας, είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τους εξητούντας Αυτόν. Μόνο εάν εξητήσεις και εξητάς τον Θεό στη ζωή σου μέσα από το Λόγο Του και μέσα από τις δυνάμεις του Πνεύματος Του του Αγίου, δηλαδή μέσα από τη μελέτη και μέσα από το ταμείο σου, τότε η προκοπή σου θα είναι φανερή ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους και τότε και τον εαυτό σου θα σώσεις, αλλά και τους ακούοντάς σε θα σώζεις, ουχή εσύ, ούτε ο Χριστός, αλλά η χάρη του Χριστού που θα κατοικεί μέσα σου. Αμήν. Όποιος είναι για βάφτιση, ας ετοιμαστεί, σας παρακαλώ, και εμείς να ψάλλουμε.